Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα να συνομιλήσουμε και να καλημερίσω στην ΓΙΑΦΚΑ και στον Α99, τον βουλευτή τη δεύτερη περιφέρεια Αθηναίων του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνο τη Επιτροπή Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασία, τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη. Κύριε Στρατούλη, καλή σα μέρα. Γεια και χαρά σα. Πριν από λίγο, ο κύριο Ήσυχο στο δίδυμο Βερίκιο Σταυρόπουλο Βερίκιο είπε ότι πιθανότατα φεύγει προς για Λατινική Αμερική ο Αλέξης Τσίπρας για να φέρει πετρέλαιο. Μέχρι και αυτό υπόθηκε. Κοιτάξτε, ο κύριος... Άκουσα να χαμογελάτε. Όχι, δεν χαμογελάω, γιατί μην αποκλείεται τίποτα στη σημερινή εποχή, στη σημερινή κρίση που περνάει η χώρα μας και με την καταστροφή που έχει επέλθει από τις σκληρές μνημονιακές πολιτικές, μην αποκλείεται τίποτα από μια κυβέρνηση της αριστεράς, η οποία θα κάνει τα πάντα για να σταματήσει αυτή την καταστροφή και για να επανοικοδομήσει τη χώρα μας, πέτρα την πέτρα, σπίτι το σπίτι, βιομηχανία την βιομηχανία, αγροτικά νοικοκυριά. Παρόλα αυτά, για να πάμε τώρα στο σοβαρό θέμα, να μιλήσουμε σοβαρά για αυτή την υπόθεση, ο Αλέξης Τσίπρας πάει στη Λατινική Αμερική στα πλαίσια περιοδιών του, σε χώρες που παίζει ρόλο σημαντικό η αριστερά, χώρες που έχουν αναδειχθεί και σε περιφερειακές δυνάμεις στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή τους, για να αναζητήσει από τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Προέδρου του τα αναγκαία διεθνή στηρίγματα, ώστε αύριο μια αριστερή κυβέρνηση που θα βάλει μπροστά το πρόγραμμά της για την ακύρωση των μνημονίων, για την καταγγελία των επαχθών όρων των δανειακών συμβάσεων και για ένα σχέδιο για τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και για ένα σχέδιο ανάπτυξης και οικονομικής και κοινωνικής ανόρθωσης στη χώρα μας, να έχουμε τα διεθνή στερήγματα που χρειάζονται μαζί με τη διεθνή αλληλεγγύη και μαζί με την ενεργοποίηση του ελληνικού λαού για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμά μας. Επομένως, είναι η αρχή. Θα γίνουν και άλλες επισκέψεις, θα γίνουν και άλλες συναντήσεις το επόμενο τρίμηνο. Κύριε Στρατούλη, την Παρασκευή πάμε για το νέο φορολογικό. Ένα φορολογικό που εξαφανίζει, διαλύει, ποδοπατεί τα εισοδήματα των κυρίως των λαϊκών στρωμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι μπορεί να προλάβει ή τι κατάφερε να αλλάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι πρέπει είναι, οπωσδήποτε να είναι η κυβέρνηση. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα και αγωνίζεται να ρίξει αυτή την επικίνδυνη για τα συμφέροντα του λαού και τη χώρα κυβέρνηση, η οποία και με το φορολογικό ουσιαστικά φέρνει ένα δεύτερο πακέτο μέτρων μετά τις 7 Νοέμβρη, το τρίτο μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο. Παρότι είχε υποσχεθεί ότι δεν θα φέρει νέα μέτρα, μέσω του φορολογικού ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε, κάνει όχι οριζόντιες αλλά πάρα πολύ οριζόντιες περικοπές και αν συνδυαστεί και με τις αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ, οι οποίες προτείνονται που φτάνουν μέχρι 48% για τα σπίτια, για το οικιακό ρεύμα, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για δεύτερο και τρίτο πακέτο μέτρων και ότι για άλλη μια φορά έχουν εξαπατήσει τον ελληνικό λαό. Αυτό που κάνουμε είναι να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή για να μην εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα και για να μην περάσει αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι μειώνει τη φορολογία για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, το φορολογικό συντελεστή για ανώνυμες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, και το χαρακτηριστικό του είναι ότι επιβαρύνει τα λαϊκά στρώματα, εργαζόμενους, συνταξιούχους και μικρομεσαία στρώματα, όχι μόνο με πρόσθετους φόρους αλλά κυρίως και με την διαγραφή, με την κατάργηση των λαϊκών φοροαπαλλαγών, όπου ακόμα και αυτοί που είναι κάτω από 25.000 ευρώ εισόδημα και τους παρουσιάζουν ότι κάτι κερδίζουν, αν συνυπολογίσουμε τις φορολογικές απαλλαγές τις οποίες χάνουν, θα δούμε ότι και αυτοί επιβαρύνονται. Οι μόνοι που κερδίζουν είναι μεγάλες επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες καφέ. Κύριε Στρατούλη, αν δεν κάνω λάθος, είστε δάκτωρο νομικής. Βεβαίως. Στις εργασιακές σχέσεις όμως. Ναι. Όχι στο φορολογικό. Όχι, αλλά έχετε μια ευρύτερη γνώση των νομικών κεκτημένων και των νομικών δεδομένων, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Πώς ορίζετε λοιπόν για εσάς, κύριε καθηγητά της νομικής, το δημόσιο όχι συμφέρον? Καθηγητής της νομικής, διδάκτορα της νομικής. Εντάξει, εγώ σας λέω ως καθηγητής ακούγεται σε εμάς. Όχι. Πώς ορίζετε... Ωραία, εντάξει. Πώς ορίζετε το δημόσιο συμφέρον? Ναι, κοιτάξτε, θα σας απαντήσω όχι με την ιδιότητα την επιστημονική, με την ιδιότητα την πολιτική, γιατί με αυτή με βγάλατε. Το δημόσιο συμφέρον είναι να μην έχει ένα πολύ, να εξασφαλίζει στο λαό σου εν ώψη του χειμώνα, να μην έχει πολύ δύσκολες συνθήκες επιβίωσης. Μάλιστα. Το δημόσιο συμφέρον είναι να μην απευθύνεστε στους πολίτες για έσοδα μέσα από χαράτσια, τα οποία είναι άδικα και αντισυνταγματικά. Δημόσιο συμφέρον είναι να μην βγάλει σε διαθεσιμότητα και σε απόλυση χιλιάδες
Έλληνες υπαλλήλους με οριζόντια κριτήρια, επειδή απλά είναι μέσης εκπαίδευσης και είναι με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Δημόσιο συμφέρον είναι να μην κλείνει τους Δήμους, μειώνοντας τη χρηματοδότησή τους κατά 60% και να μην βάνει σε εποπτεία της Τρόικας και να μην κόβει στις κοινωνικές τους υπηρεσίες. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι πολίτες την έχουν πιο πολύ ανάγκη. Δηλαδή... Δημόσιο συμφέρον είναι να εξασφαλίζει τα φάρμακα των πολιτών και να μην τους στέλνεις να πληρώσουν από την τσέπη τους. Δημόσιο συμφέρον είναι να εξασφαλίζει να μην λιποθυμούν μαθητές στα σχολιά επειδή δεν έχουν να φάνε. Δημόσιο συμφέρον είναι να μην καίγονται παιδάκια γιατί οι παππούδες τους αναγκάζονται να χρησιμοποιούν καυσόξυλα γιατί έχει σπάει το πετρέλαιο θέρμανση στα ουράνια. Αυτό είναι δημόσιο συμφέρον για το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Στρατούλη, όταν για λόγους δημοσίου συμφέροντος ο υπουργός Τουρνάρας στέλνει επιστολή απαντητική σε μια δικαστική απόφαση και λέει συνεχίζετε να εισπράτετε. Όταν η απόφαση αυτή η δικαστική λέει όχι το χαράτσι και μάλιστα είναι προσωρινά εκτελεστή η απόφαση. Ναι, βέβαια. Και μάλιστα κάνει και χειραγώγηση, μπορεί κανείς να πει, να ισχυριστεί ότι ασκεί και χειραγώγηση της δικαιοσύνης από την πλευρά του, όταν εμφανίζεται βέβαιος ότι η υπάρχουσα απόφαση του δικαστηρίου θα κυρωθεί στον Άριο Πάγο, από τον Άριο Πάγο. Αυτό, σύμφωνα με την κοινή λογική και με τις γνώσεις νομικές που έχετε, είναι παράβαση του άρθρου 169 του ποινικού κώδικα και προκύπτει απήθεια. Τότε, τι συμβαίνει, τι πρέπει να κάνω εγώ ο πολίτης, που είμαι ταξιτζής, που είμαι ηλεκτρολόγος, που είμαι υδραυλικός, που είμαι γραμματέας, που είμαι άνεργος, που είμαι, που αν εγώ κάνω κάτι στον δρόμο, στην πορεία, στη δουλειά μου, στο πεζοδρόμιο, παντού, για λόγους απίθειας θα βρεθώ από ένα κελί ή εν ώψη ενός δεινού δικαστικού λειτουργού και θα πρέπει να πληρώσω έναν δικηγόρο για να πάρω μια χαμηλή ποινή γιατί θα έχω τρομοκρατηθεί και θα έχω κάνει πάνω μου γιατί δεν ξέρω τι θα μου προκύψει την επόμενη μέρα. Τι κάνω εγώ. Έχετε απόλυτο δίκιο, ήδη τον έχουμε καταγγείλει με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να την κάνω την ανακοίνωση. Για τέτοιες αντιδημοκρατικές, όχι, θα σας πω στην πράξη. Εγώ δεν μένω σε ανακοινώσεις και δεν μένουμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό κάνετε την κουβέντα μαζί σας, είστε νομικός. Το πρώτο είναι ότι εμείς έχουμε δεσμευτεί και χθες με την τοποθέτηση του Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συνεδρίασή μας, ότι εμείς θα καταργήσουμε αυτά τα χαράτσια, τα αντικοινωνικά και αντισυνταγματικά, και τα δύο χαράτσια, και το χαράτσι στα σπίτια και το χαράτσι στα εισοδήματα ως δίθεν φόρο αλληλεγγύης, ψευδεπίγραφο φόρο αλληλεγγύης και κυρίως ξεκινώντας από τα πιο χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Το ένα. Το δεύτερο είναι τώρα όμως τι κάνουμε, γιατί αυτό με ρωτάτε κι εσείς. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι έχουμε στήσει. Ενισχύουμε παντού δίκτυα αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα χαράτσια και σε άλλες υποχρεώσεις τις οποίες τους βάζει αυτή η κυβέρνηση και που τους στηρίζουμε να μην είναι κανείς άνθρωπος, κανείς πολίτες μας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα αυτή την περίοδο. Όπερ σημαίνει ότι αν οι ΔΕΗ στείλει εργολάβους, γιατί οι εργαζόμενοι με απόφαση της Γενόπ ΔΕΗ, όπως ξέρετε, δεν πάνε να κόψουν το ρεύμα σε πολίτες που δεν έχουν και δεν μπορούν να το πληρώσουν, σημαίνει συνέλευση της πολυκατοικίας, σημαίνει κινητοποίηση της γειτονιάς να μην κοπεί το ρεύμα. Και εφόσον κοπεί το ρεύμα, σημαίνει πάλι κινητοποίηση της γειτονιάς και των δικτύων αλληλεγγύης για να επαναφέρουν το ρεύμα στο φτωχό, τον άπορο, τον δυστυχισμένο, τον άνεργο, που επειδή δεν μπόρεσε να πληρώσει το χαράτσι, το έκοψαν το ρεύμα. Επομένως, δεν λέμε μόνο πολιτικά ότι θα έρθουμε εμείς και σαν Χάρι Πότερ θα είμαστε οι μάγοι που σε μια στιγμή θα αλλάξουμε αυτούς τους νόμους, που θα το κάνουμε βεβαίως με τη στήριξη του λαού και την ενεργοποίησή του. Το ζήτημα είναι να ενεργοποιηθεί ο ελληνικός λαός σήμερα, να εκφράσει τη μέγιστη δυνατή κοινωνική αλληλεγγύη του στα στρώματα αλλά και στους πολίτες οι οποίοι είναι θύματα τέτοιων πολιτικών και να μην αφήσουμε κανέναν μόνο του στην κρίση, να μην αφήσουμε κανέναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, κανέναν χωρίς σπίτι που να το. Ναι, αλλά πάλι ο λαός θα βγάλει το φύτε από την τρύπα. Δηλαδή ψηφίζει ο λαός βουλευτές. Οι βουλευτές είτε τους ψηφίζει δεν κάνουν κάτι ή κάνουν το μέτριο ή αυτό που φαίνεται ότι κάνουν αλλά δεν κάνουν τίποτα. Όσους δεν ψηφίζει τους βλέπει να τον καβαλάνε ως διευθυντές ΔΕΚΟ ή σε φορείς υπηρεσίες και ακόμα και αν δεν τους ψήφισε. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε. Δεν αφορά εσάς σήμερα. Μπορεί να σας αφορά αύριο. Ο ελληνικός λαός να έρθει πρώτο κόμμα. Από εκεί και πέρα δεν έχει σημασία. Κοιτάξτε, εμείς τον πολίτη, για να είμαστε. Δεν θα βγω τώρα εγώ να σας πω ότι ας πρόσεχαν τι ψήφιζαν. Ποτέ δεν θα το πει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει σέβεται την πολιτική εκτίμηση και αξιολόγηση των πολιτών και το τι ψήφισαν. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς λέμε στους πολίτες ότι για να είναι ενεργοί πολίτες δεν είναι μόνο μία φορά στα 4, στα 2 ή στα 1 χρόνια να ψηφίζουν βουλευτές και κυβέρνηση. Εμείς
εμείς τους πολίτες τους θεωρούμε ενεργοί όταν είναι πολίτες κάθε στιγμή, κάθε ώρα που διακινδυνεύουν τα δικαιώματα. Μια γρήγορη απάντηση. Είναι και δικαίωμα και υποχρέωσή τους και ειδικά όταν παραβιάζεται το Σύνταγμα όπως αυτή η πρακτική του κ. Στουρνάρ να μην σέβεται τις αποφάσεις των δικαστηρίων, με βάση το άρθρο 120 του Συντάγματος επαφίεται στους ίδιους τους Ελληνίδες και τους Έλληνες να υπερασπίσουν τα συνταγματικά τους δικαιώματα. Λέτε το πρώην 1-4. Ναι, τώρα είναι άρθρο 120 του Συντάγματος, ωραία. Από ό,τι ξέρετε. Μια γρήγορη απάντηση. Ναι, πρώην λέω. Μια γρήγορη απάντηση, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μια γρήγορη άποψη, γρήγορη σας παρακαλώ, πριν σας αποδεσμεύσω για το ΕΣΚΕΣ. Δεν λέω για το πόθεν ΕΣΚΕΣ. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι όλο το ΕΣΚΕΣ, διότι πρέπει να ελέγχεται αν δηλώνεται όλο το ΕΣΚΕΣ, γιατί συνήθως δηλώνονται εισοδήματα τα οποία μπορούν να δικαιολογηθούν. Άρα ο πρώτος έλεγχος πρέπει να είναι αυτός και δεν νομίζω ότι τηρείται. Και το δεύτερο, δεν είναι μόνο έστω να δηλώσεις το ΕΣΚΕΣ, έστω αυτό που μπορείς να δικαιολογήσεις, κακώς βεβαίως, έτσι όλο πρέπει να το δηλώνεις, είναι και το πόθεν. Και το πόθεν δυστυχώς με τον τρόπο που έχει θεσπιστεί το πόθεν ΕΣΚΕΣ και για πολιτικά αλλά και για άλλα πρόσωπα δημόσια στη χώρα μας, δεν μπορεί να διερευνηθεί. Επομένως, πρέπει να αλλάξει θεσμικά όλο αυτό το πράγμα. Ήδη κάναμε και σχετικές, έχουμε κάνει σαν ΣΥΡΙΖΑ σχετικές προτάσεις, το ανέφερε και ο Αλέξης Τσίπρας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό το πόθεν ΕΣΚΕΣ, να αλλάξει το θεσμικό του πλαίσιο, να υπάρχει διαρκής ελεγκτική διαδικασία από ειδική υπηρεσία ελέγχου, η οποία να είναι επαρκώς τελεχωμένη και που θα έχει στη διάθεσή της όλη τη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή.